ΣΥΡΙΖΑ, το σύντροφο Ρίγα, και θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι έχετε σημειώσει μέχρι στιγμής από αυτά που έχετε ακούσει από τους συνέδρους. Εσάς σας ακούσαμε. Εσείς τι ακούτε από τους συνέδρους? Κύριε Κατσάκο, παρακολουθώ από το πρωί τις ομιλίες. Έχω παρακολουθήσει σχεδόν το σύνολο των ομιλιών. Νομίζω ότι πρώτον ότι υπάρχει μια επιβεβαίωση της γραμμής του κόμματος και των επιλογών που έχουμε κάνει με συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων. Και είναι αυτό νομίζω θετικό, γιατί η επιλογή την οποία έκανε το κόμμα ήταν μια επιλογή, μεν δύσκολη, ήρθαμε αντιμέτωποι όλοι με το δικό μας αξιακό φορτίο, αλλά ήταν μια επιλογή η οποία είχε να κάνει με τις ανάγκες της κοινωνίας, τις οποίες θέλαμε και οφείλαμε να υπηρετήσουμε, και κυρίως να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και την εικόνα στην Ευρώπη. Και φαίνεται ότι αυτό έχει αποτέλεσμα σήμερα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η αγωνία των μελών του κόμματος για την λειτουργία και τη δομή του κόμματος. Και στην ομιλία μου είπα, και νομίζω εξέφραζα αυτό σήμερα, την αγωνία των στελεχών, γιατί και εγώ μαζί με τα στελέχη όλο τους 10 μήνες, ένα χρόνο τώρα περίπου, δώσαμε τη μάχη για να κρατήσουμε το κόμμα μετά από την περιπέτεια την οποία έχει περάσει και με την διάσπαση, και αλλά και με τα όσα συμβήκανε με την συμφωνία την οποία κάναμε. Και επίσης και ως ένα τρίτο, την προσπάθεια να μας απομονώσουν διάφορες δυνάμεις από την κοινωνία, από τη σχέση μας με την κοινωνία, την οποία ανατρέψαμε. Αυτό που βγαίνει είναι ότι θέλουμε ένα κόμμα το οποίο να είναι ισχυρό. Εγώ θα σας έλεγα, η διαχωριστική γραμμή που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή και μιλάει για τη σχέση κυβέρνηση κόμματος είναι, κατά τη γνώμη μου, τεχνητή. Αυτό που είναι κυρίαρχο είναι η συλλογικότητα που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και στο κάθε επιμέρους χώρο, δηλαδή κυβέρνηση, κόμμα, κοινοβουλευτική ομάδα, η συλλογικότητα, και ταυτόχρονα αυτό να είναι στο σύνολό του συλλογικό. Αυτό λοιπόν μπορεί να ανταποκριθεί και στις ανάγκες της κοινωνίας και να μεταφέρεται η αγωνία της κοινωνίας, και ταυτόχρονα να γίνεται αποτελεσματικό το σχέδιο το οποίο έχουμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε και να απομειώσουμε και λάθη τα οποία ενδεχομένως γίνονται. Και το τρίτο νομίζω το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το πώς θα διαμορφώσουμε αυτό το μέτωπο των δυνάμεων, το οποίο είναι απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, απέναντι στις πολιτικές που έχουν καταστρέψει τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την χώρα αλλά και στην Ευρώπη. Και για τη χώρα μας γίνεται ακόμη πιο σημαντικό, γιατί στην Ευρώπη αυτό το μέτωπο μπορεί και είναι αναγκαίο να φτιαχτεί, και έχουμε κάνει βήματα αυτή τη στιγμή. Αλλά και στη χώρα μας το μέτωπο απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι υλοποιούσαν αυτές τις πολιτικές τις νεοφιλελεύθερες, αλλά και βεβαίως σε ένα σύστημα το οποίο ήταν αυτό που λέω εγώ πολλές φορές, παρασιτικός καπιταλισμός στη χώρα μας. Σύντροφε Γραμματέα, ανέφερες και προηγουμένως ότι ανέλαβες πριν από ένα χρόνο περίπου, και αν θυμάμαι καλά, ένα από τα κομβικά ζητήματα εκτός από την εκλογή σου, μετά από τη δύσκολη περίοδο που πέρασε πράγματι και το κόμμα και η κυβέρνηση τότε με την διάσπαση που σημειώθηκε, έγινε και μια επιλογή, αν θυμάμαι καλά, στην πολιτική γραμματεία να εκλεγούν και κάποια μέλη της, σύντροφοι που συμμετείχαν στην κυβέρνηση, για τον καλύτερο συντονισμό της δουλειάς και της δράσης της κυβερνητικής με το κόμμα. Κατά τη γνώμη σου, αυτή η εμπειρία του ενός χρόνου, γιατί ακούγονται πολλές κριτικές σε σχέση με το συντονισμό της πολιτικής προσπάθειας, έχουν βάση, υπάρχουν ελλείμματα, μπορούν να διορθωθούν, και με τι τρόπο σκέφτεστε να αντιμετωπιστούν? Θα σου πω, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ότι δεν έγιναν με τον καλύτερο τρόπο οι επιλογές στο στελεχικό δυναμικό και της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και της Πολιτικής Γραμματείας. Εγώ ευθέως λέω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας των τάσεων αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ήταν απαραίτητο και χρειαζόμασταν, γιατί και τα τρία στελέχη που ήταν στην Πολιτική Γραμματεία, δηλαδή ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Ευκλής Τσακαλώτος και ο Αριστείδης Μπαλτάς, είναι τρία στελέχη και με πολιτικό βάρος και με πολιτική διορατικότητα, αλλά και με την εμπειρία της κυβέρνησης. Θεωρώ όμως ότι παρόλο που δεν αφισβητείται αυτό το βάρος το οποίο έχουν και την δυνατότητα να βοηθήσουν το κόμμα, δεν βοήθησαν εκ του αποτελέσματος. Με ποια έννοια δεν βοήθησαν εκ του αποτελέσματος? Ότι ήταν φορτωμένοι με τα καθήκοντα, τα υπουργικά, βαριά καθήκοντα υπουργικά μέσα στη διαπραγμάτευση. Και αυτό δεν μπόρεσε να διαμορφώσει τους όρους αυτούς που θέλουμε να επιτύχουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει, πρέπει το πολιτικό κέντρο να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφής και θεωρώ ήταν και πολύ σωστή η επισήμανση του Προέδρου στην ομιλία του εχθές. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε
ότι όχι μόνο θα είναι πολιτικό κέντρο, αλλά θα είναι και, θα είναι και αποτελεσματικό σε όλη, σε όλη τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα με τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν. Άρα, πολιτικό κέντρο και αποτελεσματικότητα πρέπει να συνδεθούν. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στον ένα χρόνο της προσπάθειας της δικιάς σου ως γραμματέας και αυτής της πολιτικής γραμματείας κινήθηκε η προσπάθεια σε πανελλαδική κλίμακα, επισκέφθηκε, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν όλους τους νομούς. Αλήθεια. Και μπορεί κανείς να κάνει και μια αποτύπωση που να παρουσιάζει τα μεγέθη, όπως λέμε, και τα οργανωτικά και τα πολιτικά, ότι ακόμα έχουμε ένα μαζικό κόμμα. Μπορεί να μην έγινε το άνοιγμα που μπορεί να περίμενε κάποιος, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οργανωμένες δυνάμεις σε όλους τους χώρους και για μια κυβερνητική εμπειρία υπάρχουν αυτά τα πρωτόγνωρα δεδομένα. Ποια είναι η δικιά σου εκτίμηση από όλη αυτή τη δραστηριότητα ενός χρόνου? Και σου πω, προφανώς και δεν ανταποκρίνεται το μέγεθος του κόμματος σε αυτό που έχει ανάγκη ένα κόμμα το οποίο είναι στην διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά θέλω να σας πω ότι η μεγάλη ζημιά έγινε την περίοδο της, θα έλεγα, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπροστά, ήταν και με δυνατότητες παρέμβαση μέσα στην ελληνική κοινωνία, γιατί δίναμε τη μεγάλη μάχη. Εκεί λοιπόν δεν έγινε το άνοιγμα και δεν έγινε με ευθύνη και της τότε ηγεσίας, αλλά και της ομάδας η οποία λειτουργούσε μέσα στο κόμμα. Εγώ δεν λέω ως κόμμα μέσα στο κόμμα, αλλά λειτουργούσε με άλλο πολιτικό σχέδιο. Και το ονομάζω ανέντιμη στάση αυτή, όταν λειτουργείς με άλλο πολιτικό σχέδιο μέσα σε ένα κόμμα. Το έντιμο είναι αποχωρείς, χωρίς να δημιουργείς αυτά τα προβλήματα. Εκεί λοιπόν δεν έγινε το άνοιγμα. Είχαμε την διάσπαση, την αποχώρηση αυτών των μελών και στελεχών του κόμματος και καταφέραμε σε ένα χρόνο να αναπληρώσουμε το 1/3 των μελών του κόμματος που είχαν αποχωρήσει περίπου. Νομίζω ότι αυτό ήταν μέσα στις συνθήκες τις οποίες βιώσαμε. Ήταν τρία επίπεδα πολύ σημαντικά, δηλαδή αναπλήρωση των μελών του κόμματος, το κόμμα να μην παροπλιστεί και να μην κλειστεί μέσα όπως επιδιώκανε όσοι επιδιώκανε, να μην έχει σχέση με την κοινωνία, άρα ανοιχτές εκδηλώσεις όσο το δυνατόν δράση παντού και ταυτόχρονα τρίτο στοιχείο είναι να μπορούν οι οργανώσεις βήμα-βήμα να προσπαθούν να παράξουν πολιτική στο χώρο και στην περιοχή τους. Αναφέρθηκαν, παρουσιάστηκαν από την Εξελεγκτική Επιτροπή μέσα στο συνέδριο μια σειρά οικονομικά μεγέθη. Ένα από τα πιο προβληματικά που παρουσιάστηκε ήταν η ανταπόκριση πολλών στελεχών, κυρίως βουλευτών και κάποιων, ας το πούμε έτσι, από τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην καταστατική τους υποχρέωση. Τι σκεφτόμαστε για να αντιμετωπιστεί η συνέπεια όλων των συντρόφων, στελεχών και μελών του κόμματος? Μου επιτρέπεις, λέγω, Δημήτρη, να επισημάνω και αυτό που ακούσαμε, ότι οι γενικοί γραμματείς, για παράδειγμα, δεν το ήξεραν. Δικαιολογήθηκαν δηλαδή όταν τους στείλατε εσείς την επιστολή και λέγανε δεν ξέραμε ότι είχαμε αυτή την υποχρέωση. Κύριε Κατσάκο, υπάρχουν δύο επίπεδα. Πρώτον, οι βουλευτές και οι υπουργοί το γνωρίζουν, οι καταστατικές υποχρεώσεις. Άρα εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται ούτε να επιμένουμε, ούτε να στέλνουμε επιστολές. Εκείνο που χρειάζεται είναι να κρατούν το ηθικό πλαίσιο αξιών που έχει η αριστερά. Και το ηθικό πλαίσιο που λέει η αριστερά είναι ότι ανιδιοτελώς προσφέρουμε και βεβαίως με όρους αυτούς τους οποίους έχουμε συνομολογήσει όλοι. Αυτό είναι που σας είπα, λείπει πολλές φορές η μη συλλογική τήρηση όλων αυτών των οποίων έχουμε και κάνουμε. Το δεύτερο τώρα, ό,τι αφορά τους γενικούς γραμματές, είναι δύο τα επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ότι δεν είχαμε τα στοιχεία τα οικονομικά, και εκεί είναι και μια καθυστέρηση δική μας ενδεχομένως. Τα στοιχεία εννοώ μέχρι το τι απολαβές έχουν οι γενικοί γραμματές, αλλά αντίστοιχα να, με βάση το καταστατικό, να οριοθετηθεί και εκεί τη συνεισφορά του στο κόμμα. Όμως το δεύτερο επίπεδο είναι ότι δεν γνωρίζαν ένα λάθος. Το καταστατικό προβλέπει, το λέει μέσα το καταστατικό, το οποίο ψηφίσαν όλοι, γιατί ήταν και σύνεδροι περισσότεροι στο προηγούμενο συνέδριο, όπου λέει και η Γενική Γραμματής και μάλιστα όλα τα στελέχη που είναι έμιστα σε κυβερνητικές θέσεις πρέπει να συμβάλλουν με την οικονομική τους, με ό,τι προβλέψει το κόμμα, στο κόμμα. Όσον αφορά τις προσπάθειες της πολιτικής, ας το πούμε έτσι, διεύρυνσης που αποτυπώθηκε με μια σειρά εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, συνεννοήσεις, συζητήσεις, ξανασυναντήσεις με παλιότερους ή άλλους συντρόφους και φίλους της αριστεράς ή της προσπάθειας της πολιτικής αυτής της συγκυρίας. Η γνώμη σας είναι ότι βρίσκει ευνοϊκό έδαφος, έχει νόημα, μπορεί να δυναμώσει, έχει προβλήματα, υπάρχουν αντιρρήσεις? Εγώ θα ξεκινήσω όχι με τις προβλήματα και με τις αντιρρήσεις. Εγώ θα πω ότι αυτό είναι επιβεβλημένο, άρα και είναι επιβεβλημένο το μέτωπο.
και δεν μπαίνω στη συζήτηση αν είναι από κάποιο πολιτικό χώρο, αν είναι από κάποια κινήματα, αν είναι από κάπου διαφορετικά ή από απλούς ανθρώπους. Μιλάω για όλους όσοι είναι, είτε πολιτικοί φορείς, είτε πολιτικά πρόσωπα, είτε τα κινήματα, είτε σε χώρους εργασίας, όλοι όσοι είναι απέναντι σε αυτό το οποίο προσπαθεί να διαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τον νεοφιλελεύθερο μπλοκ, οι πολιτικές νεοφιλελεύθερες που τις υποστηρίζει με τον πιο πιστό τρόπο και είναι ενάντια στην κοινωνία. Είναι στην ουσία καταστροφή για την ίδια την κοινωνία. Και βεβαίως η επαναφορά του παλιού παρασιτικού συστήματος που το οποίο υπήρχε, δηλαδή του συστήματος της διαπλοκής, και θα σας έλεγα και ένα τελευταίο, η προσπάθεια να κρατηθεί η κοινωνία όπως ήταν, δηλαδή με ένα πλαίσιο αξιών το οποίο είχε καταρρεύσει. Αυτό λοιπόν το μέτωπο χωράνε όλοι όσοι είναι απέναντι σε αυτό. Μια ερώτηση ακόμα από μένα και μετά ο συνάδελφος ο Πέτρος. Μια μεγάλη προσπάθεια, όχι απλά επικοινωνιακή, προπαγανδιστική, αλλά και ουσιαστικά αιχμηρά πολιτική από την δεξιά αντιπολίτευση στη χώρα μας, και όχι μόνο, αλλά κυρίως στη χώρα μας, είναι στο να ισοπεδώσει στο επίπεδο των αξιών τη δική μας δύναμη, το δικό μας κόμμα, με τα πεπραγμένα παλαιότερων κυβερνητικών κομμάτων. Δεν έχει σημασία της δεξιάς ή της σοσιαλδημοκρατίας, όπως εκδηλώθηκε. Μπορεί να σταθεί αυτό κοινωνικά απέναντι στους ανθρώπους που περιμένουν μια άλλη αξιακή στάση δική μας? Υπάρχουν τέτοια ζητήματα? Χριστούμπο, όχι μόνο δεν υπάρχουν, όχι μόνο έχουν καταρρεύσει όλα αυτά, δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όταν είναι ταυτισμένοι με τα σκάνδαλα όλα και ταυτισμένοι με όλο το σάπιο πολιτικό σύστημα το οποίο υπηρετούσανε, αλλά θα σας έλεγα ότι εμείς θα είμαστε αμήλικτοι και είμαστε σε περιπτώσεις ενδεχομένως και ελάσσονος σημασίας μέχρι σήμερα. Και πιστέψτε μου ότι έχω τέτοια εμπειρία για μικρές και μικρή σημασία, και δεν μιλάω για διαφορά, μιλάω σε ηθικό πλαίσιο αξιών. Ήμασταν αμήλικτοι όλη την προηγούμενη περίοδο. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και πρέπει να συμβάλλουν όλα τα μέλη του κόμματος, γιατί αυτό το πλεονέκτημα, αυτή τη στάση που είναι διαχρονική για όλη την πορεία των ανθρώπων στην αριστερά, πρέπει να την περιφρουρήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Σε αυτό θα βοηθήσει η Επιτροπή Δεοντολογίας, όσον αφορά τη δική μας, δηλαδή όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη? Κύριε Κατσάκο, θα βοηθήσει στο εξής. Η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν έχει μόνο αυτά τα ζητήματα, έτσι προφανώς δεν θα έχει μόνο αυτά τα θέματα. Έχει όμως και το πώς πρέπει και στον καθημερινό μας λόγο, στην καθημερινή μας παρουσίαση, όλα τα στελέχη, στο δημόσιο λόγο μας, τηρούμε αυτά τα οποία έχουμε συνομολογήσει και κυρίως πόσο την πολιτική γραμμή του κόμματος την υπερασπιζόμαστε και δεν δίνουμε δικαίωμα ούτε σε αυτό το πεδίο, γιατί είναι τα μέλη του κόμματος, είναι απαιτητικά αυτή τη στιγμή, δεν θέλουν άλλη παραφωνία και άλλες παραφωνίες. Θα ευχαριστήσουμε τον γραμματέα. Κύριε Κατσάκο και κύριε Στούπος, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ και καλή πολύ και καλή συνέχεια στην Αυγή. Και εμείς ευχαριστούμε.